οδηγείται αυτή τη στιγμή η Ευνίκη. Τα λόγα είναι στις θέσεις τους και έτοιμα. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της 6ης υποδρομίας σε βάθρο μαραθώνας 2017 Ευνίκη. Με γρήγορη εκκίνηση παίρνει την πρωτοπορία και οδηγεί μπροστά από τον ακριβότερο που ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Κουφού τώρα περνά στη δεύτερη θέση. Συνέχεια είναι ο ακριβότερος, πιο εξωτερικά η Ενάρετη με τον Βίτη Αντώνη Νίκαρχο, Μιλιώτη Φούλο Εργιόλη. Στην τελευταία θέση Ευνίκη επιχειρεί να δώσει ένα αργό ρυθμό και προηγείται δύο μήκη του ακριβότερου, ο οποίος τώρα είναι στη δεύτερη θέση δίπλα του. Ο ακριβότερος έχει τον Κουνγκ Φου από την εξωτερική, τρέχει ενάντια σε εσωτερικό διάδρομο. Βίτης Αντώνης, Λιώτης Φούλος, Νίκαρχος, Σεργιόλη στην τελευταία θέση. Περνούμε το 600 με την Ευνίκη να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Ένα μήκος μπροστά από τον ακριβότερο και το Κουνγκ Φου στην εσωτερική. Τρέχει ο Βίτης Αντώνης, τρία μήκη πιο πίσω. Ενάρετη τρέχει σχεδόν κοντά στον Βίτη Αντώνη. Με Ευνίκη να μπαίνει στην πρώτη ευθεία, πρώτη προηγείται του ακριβότερου, ο οποίος ακολουθεί στο 1,5 μήκος, εξωτερικό διάδρομο, επιλέγει ο Κουνγκ Φου, εσωτερικό διάδρομο, Βίτης Αντώνης. Συνέχεια είναι η Ενάρετη, στη μέσα της πρώτης ευθείας, με Ευνίκη, πάντα στην πρωτοπορία. Ένα μήκος μπροστά από τον ακριβότερο, στο ένα μήκος είναι και ο Κουνγκ Φου. Στη συνέχεια είναι ο Βίτης Αντώνης, με την Ενάρετη να ακολουθεί ο Μιλιώτης Φούλος, Νίκαρχος και Εργιόλη στην τελευταία θέση. Στρίβει τη στροφή των 1200 μέτρων η Ευνίκη και προηγείται ένα μήκος του ακριβότερου. Συνέχεια τρία μήκη είναι ο Κουφού, Βίτης Αντώνης πιο πίσω, Ενάρετη, ακολουθεί ο Μιλιώτης Φούλος, Νίκαρχος και Εργιόλη. Τώρα επιταχύνεται ο ρυθμός, καθώς ο ακριβότερος είναι δίπλα από την Ευνίκη. Στα πέντε μήκη πιο πίσω είναι ο Κουνγκ Φου, με τον Βίτη Αντώνη να ακολουθεί πιο πίσω, Ενάρετη, Μιλιώτης Φούλος, Νίκαρχος και Ριόλη. Πάντα στην τελευταία θέση, στο 800, τελευταία 800 μέτρα, με Ευνίκη να αποκτά προβάδισμα ενός 1,5 μήκους από τον ακριβότερο. Στα 10 μήκη τώρα ο Μιλιώτης Φούλος αναπτύσσεται στην τρίτη θέση. Βίτη Αντώνη στην δεύτερη και Ενάρετη προσπαθεί να περάσει το Κουνγκ Φου στο 600. Ευνίκη βρίσκεται στην πρωτοπορία, προηγείται 5 μήκη. Ο Μιλιώτης Φούλος έχει περάσει στη δεύτερη θέση. Και πιο πίσω έρχεται η Ενάρετη να προωθηθεί στην τρίτη θέση. Πλησιάζομαι το τελευταίο 400 με την Ευνίκη να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Τρία μήκη από το Μιλιώτη Φούλο. Η Ενάρετη είναι στα 5 μήκη. Ο Βίτης Αντώνης στην τέταρτη θέση. Ευνίκη πιέζει τώρα ο Δημητσάνης. 5 μήκη μπροστά από το Μιλιώτη Φούλο. Ενάρετη κάνει το finish της και προσπαθεί και πλησιάζει το δεύτερο άλογο, καθώς η Ευνίκη είναι 5 μήκη μπροστά. Ενάρετη κάνει το finish της και περνά, μάλλον ετοιμάζεται να περάσει στη δεύτερη θέση, καθώς η Ευνίκη είναι στα 5 μήκη μπροστά. Ενάρετη τώρα είναι στη δεύτερη θέση. Ευνίκη είναι δυνατή. Ευνίκη με πολλές δυνάμεις θα κερδίσει εντυπωσιακά και εύκολα την υποδρομία. Πιο πίσω Ενάρετη, Μιλιώτης Φούλος και Νίκαρχος. Ακόμα μία εντυπωσιακή νίκη για τη μεγάλη Ευνίκη, τη βλέπουμε στο πλάνο μας, η οποία κάνει τα δύσκολα εύκολα, παρά τον πολύ καλό ρυθμό που είχαμε μετά το ίμιση της διαδρομής, θα συνεχίσει με αυτόν τον ασύλληπτο ρυθμό και θα κερδίσει πολύ εύκολα την υποδρομία. Ενάρετη, Μιλιώτης Φούλος και Νίκαρχος ακολούθησαν. Βλέπουμε εδώ στο πλάνο μας την Ευνίκη, η οποία συνεχίζει την εκπληκτική πορεία που είχε το 2016 και το 2017 με μια μεγάλη νίκη, περηφανή νίκη στο έβαθρο μαραθώνος. Μια εκπληκτική φοράδα η οποία κερδίζει το ίδιο εύκολα από τα 1200 μέτρα αλλά και από τα 2450 μέτρα. Τι βλέπουμε στο πλάνο μας, την Ευνίκη, μετά τη μεγάλη νίκη της. Λοιπόν, αξίζει να αναφέρουμε ότι η τελευταία φορβάδα που κέρδισε το έβαθρο μαραθώνος ήταν το 2007. Η ακριβή, έχουν περάσει δηλαδή 10 χρόνια για να κερδίσει φορβάδα το έβαθρο μαραθώνος. Το επιτυχάνει η Ευνίκη, δικαιωματικά. Μια πολύ μεγάλη φορβάδα η Ευνίκη. Τη βλέπουμε στα τελευταία μέτρα, στον ασύλληπτο ρυθμό της. Να κερδίζει πολύ εύκολα. Ενάρετη, μια άλλη φορβάδα. Θα συμπληρώσει το δίδυμο Μιλιώτης Φούλος. Διακριτική εμφάνιση και για τον Νίκαρχο.
Λοιπόν, και βλέπουμε το αποτέλεσμα 8-6-4-5.